Καλωσορίσατε σε ακόμη ένα μάθημα εκμάθησης της γλώσσας C#. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πώς μπορούμε να βάλουμε ένα κουμπί. Σε αυτό το μάθημα θα προσθέσουμε ένα text box στη φόρμα μας. Ωραία, για αρχή ας πάμε και βάλουμε το κουμπί κάτω-κάτω. Ας το φτιάξουμε λίγο. Ωραία, και τώρα για να προσθέσουμε ένα text box πάμε πάλι στο toolbar. Και εδώ που λέει text box το επιλέγουμε και το σέρνουμε μέσα στη φόρμα μας. Και αυτό όπως μπορείτε να δείτε το μεγαλώνουμε και το κάνουμε όπως θέλουμε. Ας πάμε να τρέξουμε τώρα το πρόγραμμα να δούμε τι θα εμφανίσει. Και εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε τι μήνυμα θέλουμε. Και βέβαια, αν πατήσουμε το κουμπί, θα μας εμφανίσει το μήνυμα που εμείς έχουμε γράψει. Δούμε τώρα κάτι άλλο. Εμείς προσθέσαμε μόνο μία γραμμή, αλλά αν πάμε δεξιά πάνω στο βελάκι και πατήσουμε Multiline, μπορούμε να μεγαλώσουμε το text box μας. Έτσι, αν πάμε να το τρέξουμε, βλέπουμε ότι πλέον ο χώρος είναι πιο μεγάλος και ο χρήστης μπορεί να γράψει περισσότερα πράγματα. Ωραία, αν επιστρέψουμε τώρα πίσω στον κωδικά μας, μπορούμε πλέον να εμφανίσουμε το μήνυμα του χρήστη. Δίνουμε δύο γραμμές και με τη συνάντηση text θα εμφανίσουμε το μήνυμα του χρήστη. Πάμε πάλι να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Γράφουμε κάτι και πατάμε το press. Όπως βλέπουμε, μας εμφανίζει το μήνυμα που έχουμε γράψει. Βέβαια, αυτή τη συνάρτηση μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και μόνη της. Δηλαδή, γράφοντας απλά text. Μπορούμε να δώσουμε εμείς μια τιμή, τι θέλουμε να εμφανίσει. Άρα, αν πάμε και τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Ωραία, ό,τι και να γράψουμε εμείς εδώ πέρα, άμα πατήσουμε το κουμπί μετά, εμφανίζει το μήνυμα που έχουμε βάλει εμείς από την επιλογή. Και ας δούμε κάτι τελευταίο. Ας δούμε λίγο τις ιδιότητες που έχει ένα text box. Αυτό το επιλέγουμε, πάμε στις ιδιότητες. Και βλέπουμε εδώ που είναι το text. Μπορούμε εμείς να γράψουμε μια λέξη η οποία θα εμφανίζεται μέσα στο text box πριν ο χρήστης λογίσει κάτι. Για παράδειγμα, username. Επίσης,
Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό και χρήσιμο. Είναι το scroll bars. Ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης. Θα τρέξουμε τώρα το πρόγραμμα μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει το default που γράψαμε. Χρήσεις πολύ εύκολα μπορεί να χρησιμοποιήσει την μπάρα. Ευχαριστούμε πολύ.